Λοιπόν, τον έχουμε τον Μανώλη Σαρή. Μάνο, τι γίνεται, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Μανώλη. Καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα στους ακροατές του Athletic Sport FM. Εντάξει, ήταν τελευταία πρόβα του Όφη πριν από το παιχνίδι με τον Άρη την επόμενη Κυριακή. Και νομίζω ότι δεν έχει, μάλλον το πω διαφορετικά, για μένα δεν έχει καμία σημασία αγωνιστική το αποτέλεσμα, το αγώνα με την Φιωρεντίνα. Τα λέγαμε και στην Ολλανδία ότι για μένα τα αποτελέσματα των φιλικών είναι το τελευταίο που εγώ προσωπικά κοιτάζω και φαντάζομαι ότι και οι προπονητές και τα μπράουσα αυτό που δίνουν σημασία μεγαλύτερη απ' όλα είναι η εικόνα. Και νομίζω ότι η εικόνα του Όφη ήταν αφαιρικό απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που δεν έκανε rotation, που χρησιμοποιούσε πάρα πολλούς βασικούς, που ο προπονητής της Φιωρεντίνα έκανε ελάχιστες αναγκές κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Όφη. Θεωρώ ότι το τεστ ήταν απολύτως πετυχημένο για την ομάδα του Βάλτρας Νταμπράουσκας, υπό την έννοια ότι είδαμε μια ομάδα που επί της ουσίας η διάταξη με την οποία παρατάχθηκε ο Όφη κόντρα στην Φιωρεντίνα θα είναι αυτή που θα δούμε στο παιχνίδι με τον Άρη την επόμενη Κυριακή. Θα έλεγα ότι ήταν και ένα φιλικό που μπορεί να αποτελέσει προσωμείωση, βέβαια ο Άρης δεν είναι στο επίπεδο των Ιταλών, έτσι, δεν το λέω υπό αυτή την έννοια. Όπως και Όφη βέβαια, έτσι, και Όφη το ίδιο. Όχι, εγώ συγκρίνω τους αντιπάλους, Φιωρεντίνα, Άρη, δεν μιλάω για τον Όφη. Ναι, όχι, Όφη δεν είναι στο επίπεδο της Φιωρεντίνα, αυτό θέλω να σου πω. Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται, εντάξει. Αλλά εγώ σου μιλάω για τον αντίπαλο του Όφη. Είναι, δηλαδή, δεν θα αντιμετωπίσει μια τόσο καλή ομάδα την Κυριακή όσο η Φιωρεντίνα. Αυτό είναι σίγουρο, εννοείται. Από όπου και αν το δεις. Νομίζω όμως ότι αγωνιστικά αυτό που είδαμε το 3-4-1-2 είναι αυτό που θα δούμε κόντρα στον Άρη. Θεωρώ ότι από τους 11 που ξεκίνησαν ενδεχομένως να υπάρχει μία-δύο, λέω εγώ, τολμώ να προβλέψω αλλαγές στη βασική δεκάδα σε σχέση με το μάτσα της επόμενης Κυριακής. Ναι. Δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, περισσότερες αλλαγές. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Όφη θα παραταχθεί κοντά στον Άρη με αυτή τη διάταξη, με το 3-4-1-2. Σίγουρη θεωρείται η παρουσία του Μαντά, όπως και της Τριάδας των Στόπερ, που για μένα αυτό είναι το καλύτερο νέο, ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά η Τριάδα των Καρό, Βούρου και Λαμπρόπουλου. Και ειδικά ο Λαμπρόπουλος πήγε πολύ καλά, Ναι, ο Λαμπρόπουλος είναι καλός παιχνιδιών και να σου πω κάτι για αυτό το Πυρόφη και για αυτό Όφη. Έκανε μια οικονομική υπέρβαση για να φέρει στην Ελλάδα ξανά τον Λαμπρόπουλο, γιατί είναι γνωστή αξία του, η εμπειρία του, η ποιότητα που έχει ως ποδοσφαιριστής και κατά πόσο είναι σε θέση να κάνει την διαφορά στην άμυνα του Όφη. Νομίζω λοιπόν ότι το πιο ευχάριστο μαντάτο ήταν η παρουσία της αμυντικής τριάδας του Όφη απέναντι στην ομάδα που είχε βασικούς στον Κουκόρι, τον Βοναβεντούρα, παίκτες γνωστούς, παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου. Και από εκεί και πέρα, εγώ ξανά τολμώ να πω ότι θα δούμε μία με δύο αλλαγές από τον Νταμπράουσκα στη βασική δεκάδα του Όφη ενώπιση του αγώνα με τον Άρη. Δηλαδή, ενδεχομένως μέσω επιθετικά να δούμε κάποιες αλλαγές, γιατί δεν νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Ναι. Να πάρω και το ρίσκο να πω ότι είναι πολύ πιθανό να μην και το Γαγέγος βασικό την επόμενη Κυριακή κοντά στον Άρη. Ο Χιλιανός πήγε πάρα πολύ καλά απέναντι στην Φιωρεντίνα. Είναι και θυμίζει τον παίκτη που είχαμε δει πριν από δύο χρόνια. Και δεν αποκλείεται μία από τις αλλαγές, δύο επαναλαμβάνω, εγώ δεν βλέπω περισσότερες. Άρα δική μου αίσθηση, δεν μπορώ να πω έτσι κάτι παραπάνω, γιατί ουσιαστικά σήμερα το απόγευμα ξεκινάει η προετοιμασία του Όφη. Τολμώ να ρισκάρω ότι θα ξεκινήσει με τον Λουίς Φελίπε βασικό. Ήταν πολύ σημαντικό, ναι, που σκόραρε ο Βραζιλιάνος. Είχε δοκάρι, έτσι ήταν καθοριστική παρουσία του. Κοιτάξτε, ο Φελίπε είναι αυτό που ξέρουμε, μάλλον. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει κόλπη την παραμικρή ευκαιρία που θα του δοθεί. Και αυτό δεν υπάρχει. Αν και ο Ντίκο έκανε φάσεις, έτσι ήταν στις φάσεις μέσα. Έκανε φάσεις, ναι, αλλά ο Φελίπε είχε ένα χαρακτηριστικό που δεν το βλέπουμε. Δεν το συναντάμε συχνά σε επιθετικούς, είναι και το χαρακτηριστικό που πληρώνεται, ότι ο Βραζιλιάνος την παραμικρή ευκαιρία που θα του δοθεί μέσα στην περιοχή μπορεί να την κάνει γκολ. Και γι' αυτό πληρώνεται και ακριβά. Είδαμε ότι δύο φάσεις είχε, τη μία την έκανε γκολ και την άλλη την έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
είναι πολύ σημαντικό για τον Όπι και για τον ίδιο κυρίως που σκόρανε να πάρει ψυχολογία, γιατί το έψαχνε τον γκολ. Σε όλα τα φιλικά είχε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει, το έκανε αυτό απέναντι στην Φιωρεντίνα και είναι ένα στοιχείο που αν μη τι άλλο εγώ το κρατάω, το κρατάω με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι παίκτης ψυχολογίας ο Φελίπε και ένα γκολ μπορεί να τον φέρει να πάρει τα πάνω του ακόμα περισσότερο. Η προετοιμασία του ξεκινάει σήμερα, αλλά επί της ουσίας ο Ναυράσκας θα οδηγήσει την ομάδα του παιχνίδι με τον Άρη στην πεπατημένη αυτή που έχει ξεκινήσει να δουλεύει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Διάταξη με τρία στόπερ, πίεση ψηλά, γρήγορη μετάβαση του παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα που θα έχει ως αντίπαλο εκτός από τον Όπι και την κούραση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης μετά την νίκη του με την Δυναμό Κιέβου την προηγούμενη εβδομάδα θα πάει στη Ρουμανία για να τα δώσει όλα για την πρόκριση. Άρα είναι υποχρεωμένος να παλέψει μέχρι το τέλος. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα υπέρ του Όφη. Αν και από την άλλη όλα αυτά μπορεί να είναι θεωρητικά και τα πάντα να κριθούν μέσα στο γήπεδο. Και να πούμε βέβαια ότι περιμένει και την παρουσία του κόσμου στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια. Εντάξει, Μανώλη, ο κόσμος έχει δείξει φέτος ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν ήταν τυχαία και η παρουσία αρκετών φιλάθλων που πήγανε μεμονωμένα στην Ιταλία για το φιλικό με τη Φιωρεντίνα το Σάββατο. Είναι δεδομένο, εγώ περιμένω ένα πολύ γεμάτο, ένα καυτό για την κουλέ την Κυριακή. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι γεμάτο. Το γήπεδο το βλέπουμε από όλες τις αντιδράσεις του κόσμου. Το ότι βρίσκεται δίπλα στην ομάδα. Βρέθηκε και στην Ιταλία, ήρθαν αρκετοί στην Ιταλία. Ναι, αυτό λέω. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι αρκετοί φίλοι του πήγαν μεμονωμένα στην Ιταλία για να παρακολουθήσουν το φιλικό με τη Φιωρεντίνα. Και στάθηκε στην παρουσία τους και ο Μιχάλης Μπούσης, έτσι. Όλοι. Και στον Όφη. Όλοι στην Ιταλία μαζί ήταν πολύ ευχαριστημένοι και δεν σταματούσαν να το λένε και με την παρουσία του κόσμου. Και με την εμφάνιση της ομάδας υπήρχε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, γιατί ο Όφη παρουσιάστηκε πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα που δεδομένα υπήρχε διαφορά δυναμικότητας. Να πούμε ότι ο Νταμπράουσκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής μιλώντας εδώ στον Athletics Sport FM το Σάββατο βράδυ. Ναι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει μεταγραφή. Ήταν εξαρμενόμενο. Δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια από τον Νταμπράουσκας να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του, να πει ότι θέλω ή θέλω παίχτη και πάει λέγοντας, αλλά νομίζω ότι και μόνο που το είπε ο Νταμπράουσκας με τον τρόπο που το είπε, θεωρώ ότι στον Όπι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν. Και ανάλογα με το τι παίχτη θα βρεθεί στα χάφη της επίθεση θα προχωρήσει και θα ανάψει το πράσινο φως ο Λιθουανός προπονητής για να γίνει μεταγραφή. Πάντως ήταν τρομερή και εμφάνιση του Μανδά το Σάββατο. Ο Μανδάς το ξέρουμε, αυτός ο Μανδάς. Δεν ξέρω γιατί κάνει εντύπωση, γιατί πήρα και εγώ κάποια μηνύματα, αλλά ο Μανδάς αυτός είναι, Μανολή. Τον ξέρουμε τον Μανδά. Και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το συζητούσαμε. Εμείς το ξέρουμε, ίσως κάποιοι να τον έμαθαν και το Σάββατο. Δεν το ξέρω αυτό. Μακάρι, εγώ έχω πει ότι μακάρι το παιδί να πάρει μεταγραφή. Θα είναι καλό και για το παιδί και για τον Όφη και για ολόκληρο τον οργανισμό της ομάδας. Για πολλούς. Ναι, για τον Όφη δεν ξέρω αγωνιστικά θα είναι καλό, γιατί εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο στο Γιώργο είναι εισαξιός του ή θα βρεθεί εισαξιός του. Εντάξει, αυτό το δούμε. Δεν μπορώ να κάνω τώρα κουβέντα μαθητικά. Α, δούμε κατά τα αρχή να θα φύγει ο Μανδάς και αν φύγει, τότε θα ανοίξουμε πάλι την κουβέντα να μπορούμε να πούμε περισσότερα. Πάντως επειδή με ρωτάνε για μεταγραφικά και τα λοιπά, δεν έχουμε έτσι κάτι, δεν ότι για αποχώρηση πήρε μεταγραφή. Όχι. Αποχωρήσει τελειώσανε. Εκτός αν σκάσει μεταγραφή του Μανδά. Ναι. Ούτε έχουμε κάτι άλλο για επίθεση και τα λοιπά. Όχι, έτσι που θέλουν εδώ, μυντικό χαφ. Όχι. Δεν ξέρω κάτι. Κάτι έτσι για να κλείσουμε από την Ιταλία που να σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Εξωαγωνιστικά που κάνει μανούλη εντύπωση, το λέω και ξαναλέω και πραγματικά το χρειάζεται, το έχει ανάγκη ομάδα. Η παρουσία του κόσμου πρέπει στο κοινό είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για τον φετινό Όφη που έχει επικοινωνήσει με τον κόσμο του ότι βάζει ψηλά τον πύχη, ότι θέλει να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι τον κόσμο δίπλα του και να είναι το γήπεδο γεμάτο σε κάθε παιχνίδι.
Ωραία. Μάνο, αν δεν έχει κάτι να αποδεσμεύσουμε, το βράδυ δεν έχει εκπομπή, οπότε τα λέμε πλέον τη Τετάρτη. Τετάρτη. Ωραία, εντάξει, Μανώλη. Ωραία. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Σαρή. Τον είχαμε στην παρέα μας. Μας είπε για τα όσα έγιναν και στην Ιταλία εν ώψη και του αγώνα με τον Άρη, έτσι, που έπεται την Κυριακή το απόγευμα σε 7.30 ώρα στο Θεόδωρος Βαρδινογέννης. Πρεμιέρα.